υπάρχουν τόσες αιτίες να νιώσουμε θυμό. Πόσο ρε γαμιέστε εκεί στη Mercedes. Και μπορεί να μας κυριεύσει, να μας καταβάλει. Τι τα πουλάτε ρε καραγκιόζιδες αφού δεν μπορείτε να τα συντηρήσετε, γαμώ το μουνί που σας πέταγε. Και ο θυμός να γίνει οργή. Γαμιέστε ρε μουνόπανα της λάσπης εκεί στη Mercedes, γαμιέστε πατόκορφα. Και αυτό να γίνει ένα τελείωτο δηλητήριο το οποίο δεν μας αφήνει να ευχαριστηθούμε τίποτα. Και εσύ καλύγερε και εσύ στη Γερμανία, γαμιέστε μουνόπανα. Και το οποίο μας κάνει να νιώθουμε πολύ άσχημα με τον εαυτό μας. Σήμερα να έρθω να βάλω λουλούδια στον πατέρα μου, γαμώ το μουνί που σας πέταγε, γαμώ το μουνί, μην αρχίσω τις πιθοφαραγίες. Αυτό που σε σκανδαλίζει, που σου γυρίζει το μάτι και εκείνη τη στιγμή ξεκινάνε όλα. Πόσο μουνόπανα είσαστε, ρε. Ειδικά όταν έχουμε κατευθύνει αυτό το θυμό με άσχημο τρόπο σε ανθρώπους που αγαπάμε πάρα πολύ. Τι τα πουλάτε, ρε, τα Mercedes. Γελί, τι γελί. Τώρα αρχίζω και θυμώνω. Κοίτα να δεις, τώρα έχω φουντώσει. Θα δώσει 5 εκατομμύρια στη Mercedes και να κάνεις το σταυρό σου για το αν θα φτάσεις. Γαμώ το μουνί που σας πέταγε, μουνόπανα γαμημένα. Να φροντίσετε την ευεξία σας, το well-being σας. Γαμώ το μουνί που σας πέταγε στη Mercedes. Πόσο μουνόπανα είσαστε, ρε.